Θα καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα του 984 ένα σπουδαίο πανεπιστημιακό δάσκαλο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιάννη Μανέτα, ο οποίος σπούδασε φυσιογνωσία και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πήρε τον τίτλο του διδάκτορα βιολογικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και εργάστηκε στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου εξελέγει καθηγητής φυσιολογίας φυτών. Εκτός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχει εργαστεί ερευνητικά στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, στο πειραματικό σταθμό Αμπίσκο της Λαπωνίας, σε πανεπιστήμια στη Σκωτία, στη Σουηδία, στη Γερμανία. Και το τελευταίο του βιβλίο, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης παρακαλώ, το 23, «Η συμβιωτική περιπέτεια» αναφέρεται στην καταγωγή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τις βιολογικές και τις κοινωνικές τους συνέπειες. Αλλά δεν ξέρω αν στον 21ο αιώνα θα έχουμε για πολύ ακόμη, τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέραμε, γεωργία κτηνοτροφία. Κύριε Μανέτα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημερίζω επίσης όσες και όσους μας ακούν από τη συχνότητά σας. Κύριε Μανέτα, δεν μιλάμε σε νεκρό χρόνο. Έχετε από τη μία, και κοιτάξτε μια συγκυρία, έχετε από τη μία τις κινητοποίησεις. Σήμερα έχουμε στα προπύλα μια μεγάλη πανφοιτητική, πανεπιστημονική κινητοποίηση με αφορμή τη λειτουργία, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά παύλα ιδιωτικά, που τώρα μάθαμε ότι μάλλον πάμε και προς κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων, και από την άλλη έχει τους αγρότες στον δρόμο και είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες επαφορμή αυτού του βιβλίου σας της συμβιωτικής περιπέτειας, έχετε μιλήσει για την καταγωγή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και τις βιολογικές και τις κοινωνικές τους συνέπειες. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε αλήθεια. Κοιτάξτε, νιώθω, φαντάζομαι όπως όλοι οι συμπολίτες μας, νιώθω ανήσυχος για τις εξελίξεις των τελευταίων 20-30 ετών, γιατί το θέμα πάει έτσι κάπως πιο μακριά. Βέβαια γίνονται καταιγιστικές τις μέρες μας. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια που είπατε, εντάξει, εγώ είχα την τύχη κατά κάποιο τρόπο να δουλέψω σε ένα πανεπιστήμιο στην καλή εποχή των πανεπιστημίων, τότε δηλαδή που στα πανεπιστήμια υπήρχε ελευθερία στην έρευνα και υπήρχε επίσης και η άλλη αρχή που διέπει τα πανεπιστήμια εδώ και 2 εκατοντάδες χρόνια, η ενότητα έρευνας και διδασκαλίας. Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που κατά κάποιο τρόπο εμπορευματοποιούν τη γνώση, έτσι, διότι όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κάποιος ο οποίος έχει χρήματα θα μπορεί να σπουδάσει σε μια καλή σχολή, κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα δεν θα σπουδάσει καθόλου ή θα σπουδάσει σε κάτι άλλο τέλος πάντων. Η εμπορευματοποίηση της έρευνας αλλά και της διδασκαλίας έχει αρχίσει πολύ πιο πριν η τωρινή κυβέρνηση φέρει αυτόν τον νόμο. Προφανώς. Μάλιστα τον βάφτισε, ας πούμε, και βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, ας πούμε. Δηλαδή εδώ έρχεται ο Όργουελ, ας πούμε, μετά από 60-70 χρόνια, ας πούμε, να επιβεβαιωθεί με την αλλαγή των ενιών και της γλώσσας. Νιώθω λοιπόν, έτσι για να επανέλθω στο ερώτημά σας, νιώθω ανήσυχος για αυτά που συμβαίνουν. Μας αφορούν όλους και αυτές οι κινητοποιήσεις, έστω και αν κατά κάποιο τρόπο εμποδίζουν, αν θέλετε, την κίνηση στις εθνικές οδούς ή την έρευνα και την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια λόγω των καταλήψεων, είναι ένας τρόπος αντίδρασης, ο οποίος πρέπει βέβαια να πάρει και κάποιες μορφές ίσως πιο κέρυες, ας πούμε. Βλέπω από τις ειδήσεις ότι οι αγρότες, οι δικοί μας, είναι πολύ ηπιότεροι σε σχέση με τους αγρότες της Γαλλίας ή της Ολλανδίας ή της Ιταλίας, σε σχέση με τις δράσεις τους. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει από όλα αυτά η σημερινή κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι έχει αποφασίσει, δεδομένης και της σχετικής απάθειας που υπάρχει στο κοινωνικό σώμα, ότι έχει αποφασίσει να περάσει ό,τι είναι δυνατό να περάσει για να τα πουλήσει όλα. Κύριε Μανέτα, θα επιστρέψω σε αυτό, δεν το αποφεύγω, αλλά θέλω να μείνω λιγάκι στο πρώτο σκέλος, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Είμαι από τους τυχερούς
της ενοποιημένης αντίληψης διδασκαλίας και έρευνας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και εγώ θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, γιατί το θίξατε. Δηλαδή το 1200 το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, τόσο πίσω πάω, το 1400 Οξφόρδη και Χάρβαρντ, εκτός όλων των άλλων, φτιαχτήκαν ως αντανάκλαση στις κοινωνίες. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει μεγάλοι πανεπιστημιακοί ιστορικοί, γιατί μέσα σε αυτό το χώρο, εκτός από διδασκαλία και έρευνα, υπήρχε και η αμφισβήτηση της κοινωνίας μέσω αυτών. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κοιτάξτε, κάπως να το κάνω πιο σαφές. Τα πρώτα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, τα οποία ήταν αυτόνομα, ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία ή της Εκκλησίας ή τοπικών αρχόντων τότε στον 11ο αιώνα. Σωστό. Ωστόσο, από την αρχή ήταν σαν συντεχνίες κατά κάποιο τρόπο διδασκόντων και διδασκομένων. Υπήρχε η ενότητα αυτή μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων. Ωστόσο, εκείνα τα πανεπιστήμια ήταν κυρίως θεολογικά. Έπρεπε να φτάσουμε να περάσουμε δηλαδή από την αναγέννηση, να περάσουμε από την επιστημονική επανάσταση για να αρχίσουν αυτά τα πανεπιστήμια από τον 17ο, 18ο αιώνα. Να βάζουν θετικές, να βάλουν και τις θετικές επιστήμες μέσα, διότι μέχρι τότε ασχολιόντουσαν με την εκπαίδευση επισκόπων, νομικών, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, κληρικών γενικώς. Βέβαια, από τότε που άρχισαν να ασχολούνται με κάθε είδους έρευνα τα πανεπιστήμια, προφανώς έγιναν μια κινητήρια δύναμη, ας πούμε, αν θέλετε, παραγωγική δύναμη, πρώτον ερευνώντας την αλήθεια, ερευνώντας η επιστήμη, έτσι, σαν λειτουργία. Ο στόχος της είναι να βρει την αλήθεια. Και από αυτή την άποψη η επιστήμη έχει μια καθεαυτή αξία. Από τη στιγμή βέβαια που μπαίνουμε στο πώς εφαρμόζεται αυτή η επιστήμη μέσα από την τεχνολογία, εκεί αρχίζουν τα πράγματα λιγάκι να στραβώνουν. Να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι η τεχνολογία δεν έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να έχει έτσι μια καθημερινότητα καλύτερη, πιο άνετη κτλ. Ή δεν βοήθησε την ιατρική ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, υπάρχουν απόψεις της τεχνολογίας οι οποίες είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Αυτά για τα πανεπιστήμια. Επιστρέφω τώρα σε αυτό που είπατε, ότι και αυτή η κυβέρνηση, γιατί το πράγμα πάει πιο πίσω, σωστά το θέτεται, πάει τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά εδώ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ως οδοστρωτήρας να τελειώνουμε με όλα. Και λέω ότι επειδή ιδίως οι αγρότες αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι στους δρόμους, και ποιος είναι και η δική μας μόνο της Ελλάδας, είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα και στην αρχή για τη συμβιωτική περιπέτεια. Αισθάνεστε ότι αυτή η περιπέτεια, παρά την καταγωγή της γεωργίας της κτηνοτροφίας και τις βιολογικές και κοινωνικές συνέπειες, μπορεί σιγά σιγά να μπαίνει σε ένα κανάλι, να μας τελειώσει έτσι όπως την ξέραμε? Ναι, στο βαθμό που είπατε μία έκφραση προηγουμένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση, την οποία την ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά έχει μείνει κενό γράμμα κατά κάποιο τρόπο. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι η Πέτρο ερημώνει. Ξέρουμε ότι το αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα, παραδείγματος χάρη, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, και έχουμε, ας πούμε, και την κοινή αγροτική πολιτική, παραδείγματος χάρη, που μας λέει τι ακριβώς θα πρέπει να καλλιεργήσουμε. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οι αγρότες θα πρέπει να το έχουν καταλάβει αυτό, ή αν δεν το έχουν καταλάβει να το καταλάβουν, ότι με μία λογική αυτάρκειας θα πρέπει να αποφασίσουμε τι μπορούμε να παράγουμε εδώ, τι πρέπει να παράγουμε εδώ, ώστε να μην εισάγουμε πράγματα δεξιά και αριστερά, διότι στο κάτω-κάτω, επειδή υπάρχει και η λεγόμενη κλιματική κρίση, που φαντάζομαι θα την κουβεντιάσουμε και αυτήν λιγάκι, η κλιματική αλλαγή, έτσι, το κρίση παραπέμπει λιγάκι σε ένα φόβο, ας πούμε, κρίση, έτσι, η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι παρούσα τέλος πάντων και η οποία θα αλλάξει διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να δούμε το μέλλον αυτής της χώρας σε σχέση με την παραγωγή μας, το τι πρέπει να παράγουμε, διότι στο κάτω-κάτω και τα προϊόντα που έρχονται απ' έξω καταναλώνουν ενέργεια. Όταν μας λένε λοιπόν ότι πρέπει να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, πρέπει να είμαστε αυτάρκεις ώστε να μπορούμε να ψωνίζουμε από δίπλα. Κοιτάξτε, με έναν τρόπο οι Ευρωπαίοι αγρότες, και ιδίως στις πυρηνικές χώρες της Ευρώπης, φαίνεται διαισθητικά, θέλετε, ή γιατί το καταλαβαίνουν στην καθημερινότητά τους, το έχουν βάλει μπροστά αυτό που λέτε. Το ένα είναι η κοινή αγροτική πολιτική, και το άλλο είναι
ότι αυτά τα περίφημα Green Deal είναι τελικά Green Funds και τίποτε άλλο. Αυτό λένε οι αγρότες. Διότι την κρίση και μια βίαιη ενεργειακή μετάβαση την πληρώνουμε πρώτη στο χωράφι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μιλάτε για κρίση, δεν μιλάτε για κλιματική αλλαγή που ανά τις χιλιετερίδες υπάρχει και αυτή την κρίση την εργαλειοποιείτε σε βάρος των λαών που δοκιμάζονται και χυμάζονται να την πληρώσουν κιόλας. Αυτό λένε οι αγρότες. Ναι, όλες τις κρίσεις, κυρία Σαχίνη, νομίζω όλες τις κρίσεις οι οποίες είναι απανωτές τους τελευταίους αιώνες, όλες αυτές οι κρίσεις οι οποίες είναι σύμφυτες κατά την άποψή μου με το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Είναι σύμφυτες αυτές οι κρίσεις με το σύστημα αυτό και είναι απανωτές. Έρχονται η μία επάνω στην άλλη κατακέφαλα στον άνθρωπο που δεν ξέρει από πού του έρχονται. Και όλες αυτές οι κρίσεις από το σύστημα χρησιμοποιούνται ως ευκαιρίες, εργαλειοποιούνται όπως είπατε, έτσι ώστε να βγει περισσότερο κέρδος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είπατε σωστά ότι το κλίμα στη γη άλλαζε συνεχώς. Ωστόσο τα τελευταία 18.000 χρόνια που είμαστε στην τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο, το κλίμα παρέμεινε σταθερό για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο σε σχέση με το τι γινόταν πιο πριν, όπου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ασταθές. Mm-hmm. Τώρα είναι σταθερό και αυτό βοήθησε και τη γεωργία και την κτηνοτροφία να αναπτυχθούν και να δώσουν περισσότερες δυνατότητες παραγωγικές, ας το πούμε, στον άνθρωπο και να δώσουν και τη δυνατότητα στον ανθρώπινο πληθυσμό να αυξηθεί. Και να συγκροτηθεί και διαφορετικά κοινωνικά. Συγκροτήθηκε διαφορετικά κοινωνικά. Αυτό βέβαια δεν ήταν ένα ευτυχές γεγονός, διότι οι παλιές κοινωνίες ήταν εξισωτικές, οι παλαιολιθικές κοινωνίες, ενώ οι τωρινές κοινωνίες είναι ανισωτικές και ανταγωνιστικές. Mm-hmm. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παραδείγματος χάρη, σε μια κοινωνία ανταγωνιστική μπαίνουν πολλά προβλήματα πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις. Γιατί τις κρίσεις τις πληρώνουν οι από κάτω. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι από κάτω να χειριστούν αυτές τις κρίσεις. Τις χειρίζονται οι ελίτ. Και οι ελίτ, βέβαια, στη συγκεκριμένη φάση του κοινωνικο-οικονομικού μας συστήματος, που είναι έτσι αυτός ο αρπακτικός, ας πούμε, νεοφιλελευθερισμός, κάνουν αυτή τη στιγμή, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή το θέμα είναι ευρύτερο και έχετε δίκιο, ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει μαζί σας. Έρχομαι λίγο στο πεδίο και επιμένω σε αυτό. Αυτή η ραγδαία μετατόπιση στον πρωτογενή τομέα που οι αγρότες την καταλαβαίνουν άμεσα, που μπαίνουν οι μεγάλες πολυεθνικές βιομηχανίες. Έχει πολλά παράδοξα. Θα μου πείτε οι από πάνω δίνουν τις λύσεις και όχι από κάτω, αλλά έχει πολλά παράδοξα. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα, στην Ευρώπη το ανθρακικό αποτύπωμα στο χωράφι, στον αγρότη και στον πολίτη πρέπει να είναι με όρους μορμονισμού, επιστημονικού μορμονισμού, πλήρως ελεγχόμενο, όταν σε όλο τον πλανήτη, με συγχωρείτε, γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Ένα, δύο. Να. Και την ίδια στιγμή εισάγεται κρέας 3D, άλευρα από ακρίδες, δεν ξέρω. Αυτό μου δίνει μια απάντηση στο ότι το ελάχιστο της τροφής θα υπάρχει, αλλά όπως θέμε εμείς, όχι όπως θέτε εσείς. Ναι, και όχι όπως έχουμε συνηθίσει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένω δηλαδή, να ακούσω πώς το προσεγγίζετε. Ναι, ναι. Η κάθε κοινωνία έχει τις δικές της διατροφικές συνήθειες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί με τον καιρό, με τα χρόνια, και κατά κάποιο τρόπο αντικατοπτρίζουν και είναι σε αρμονία και με τη βιολογία των συγκεκριμένων πληθυσμών. Πώς είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να βάλεις να πιούν κρασί πληθυσμοί οι οποίοι δεν έχουν τα αντίστοιχα ένζημα τα οποία θα διασπάσουν την αλκοόλη και επομένως μεθάνε και γίνονται τύφλα μέσα σε, έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ή πώς θα υποχρεώσεις ανθρώπους να τρώνε έντομα τη στιγμή που δεν μπορούν και συχαίνονται να το κάνουν αυτό? Υπάρχουν πληθυσμοί απάνω στη γη οι οποίοι τρώνε έντομα. Έτσι, στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, πριν βιομηχανοποιηθεί και εκεί η παραγωγή τροφής και εισάγουν πράγματα, έτσι, από άλλες χώρες, η επιλογή τους όταν τρώγανε, παραδείγματος χάρη, ένα φρούτο, είναι το φρούτο να έχει σκουλίκι μέσα.
διότι έτσι θα πάρουμε περισσότερες πρωτεΐνες. Και αυτό ήταν επιλογή τους, ήταν αναγκαστική επιλογή του χώρου, της οικολογίας στην οποία βρισκόντουσαν, που δεν είχε ενδεχομένως στη τροφή της πολλή πρωτεΐνη, ενώ αντίστοιχα σε άλλες περιοχές επελέγει, ας πούμε, να μην τρώμε αυτού του είδους την τροφή. Πώς είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, να σας πω τώρα, να το κάνουμε και λίγο φεδρό το πράγμα, δηλαδή θα πηγαίνω στην ταβέρνα με το σαχίνι να πιω ένα κρασί και θα μου σερβίρουν ακρίδες, είναι δυνατόν? Είναι γελία πράγματα αυτά. Είναι γελία. Βέβαια κάποιοι έχουν κέρδος. Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σύστημα στο οποίο ό,τι μπορεί τεχνολογικά να παραχθεί θα παραχθεί εφόσον μπορεί να πουληθεί. Εφόσον μπορεί να γίνει κατανάλωση αυτού του πράγματος. Αυτή είναι η μεγάλη τομή, πιστεύετε, στο σήμερα, τελικώς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο η πεπερασμένη γη δεν θα αντέξει στο τέλος. Ότι παράγουμε ό,τι να είναι, ό,τι μπορεί να παραχθεί, χωρίς κανέναν έλεγχο. Μετά από μερικά χρόνια μπορεί να αποδειχθεί βέβαια το ότι αυτό που παρήγαμε είναι βλαβερό για μας, γιατί δεν ελέγχονται όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, γιατί ήταν και ένα ζήτημα στο οποίο είχα ασχοληθεί ερευνητικά, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, τότε που υπήρχε το θέμα της τρύπας του όζοντος της λεγόμενης. Η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, όπου η επίπτωση της μείωσης αυτής ήταν να εισέρχεται στην επιφάνεια της γης περισσότερη η περιόδης ακτινοβολία, η οποία είναι βλαβερή για όλους τους οργανισμούς και για μας. Έτσι. Πώς είχε προέλθει αυτή η τρύπα του όζοντος? Από τους χλωροφοράνθρακες, οι οποίοι παρήχθησαν τη δεκαετία του 50, οι οποίοι φάνηκε ότι όντως ήταν αδρανείς ουσίες, χρήσιμες, πολύ χρήσιμες ουσίες για τα ψυγεία, για τους ψεκασμούς και για όλα αυτά τα πράγματα, χρήσιμες ουσίες, όπου οι δοκιμές έδειξαν ότι δεν είχαν επιδράσεις σε πειραματόζωο, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο αυτές οι ουσίες συγκεντρωνόμενες συνεχώς μέσα σε αυτές τις δεκαετίες φτάσανε στη στρατόσφαιρα, επάνω ψηλά εκεί που είναι το στρώμα του όζοντος, και άρχισαν να το καταστρέφουν. Γιατί αντιδρούν με το όζον αυτές οι ουσίες, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες. Και ξαφνικά βρεθήκαμε. Μετά από μία ανακάλυψη η οποία μας αφαίρεσε το άγχος να ψωνίζουμε παγοκολόνες, παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα, και μας έδωσε ψυγεία ηλεκτρικά, φάνηκε ότι είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Πόσες τέτοιες ουσίες παράγονται καθημερινά, οι οποίες δεν ελέγχονται για οποιοδήποτε λόγο? Αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, το DDT, παραδείγματος χάρη. Εσείς είστε πολύ νεότερος και δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ότι στο σπίτι μας ψεκάζαμε ακόμα και τα πιάτα με DDT. Ποια πιάτα? Οι παλιότεροι τα βάζανε για φθυρόσκονη, για τις ψήρες. Ναι, ο πατέρας μου είχε ψεκάσει το καναρίνι, ας πούμε, το οποίο ψόφισε, ας πούμε. Και φάνηκε μετά από λίγα χρόνια ότι, λάθος, παιδιά. Πόσα λάθη μπορεί να γίνονται σήμερα λοιπόν, τα οποία θα τα δούμε μετά από 50 χρόνια, μετά από 100 χρόνια. Σωστά το λέτε αυτό. Όταν, να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχει σχέση και με την κλιματική κρίση. Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα το 19ο αιώνα και τροφοδότησαν τη βιομηχανία, δεν γνώριζε κανείς πώς το διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να επιδράσει στο θερμικό ισοζύγιο της γης. Δεν το γνωρίζαμε τότε. Σήμερα όμως το γνωρίζουμε. Επομένως, για να πάω και σε αυτές τις παρελθούσες κλιματικές αλλαγές, γιατί πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Έτσι, η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Κλιματική αλλαγή υπάρχει από τότε που ο άνθρωπος ως παρατηρητής μπορεί να έχει επίγνωση του τι σημαίνει αυτό. Αλλά και πριν τον άνθρωπο υπάρχει κλιματική αλλαγή. Φυσικά το κλίμα αλλάζει συνεχώς. Αλλάζει συνεχώς. Η διαφορά με την τωρινή κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτή είναι ανθρωπογενής. Τις προηγούμενες δεν μπορούσε να τις ελέγξει ο άνθρωπος, γιατί οφειλόταν σε αστρονομικά φαινόμενα, σε εκρήξεις ηφαιστείων και τέτοια πράγματα. Και τέτοιες κλιματικές αλλαγές, έστω και μικρές, ας πούμε 0,3 ή 0,5 βαθμοί Κελσίου για 25 χρόνια, ας πούμε, λέγεται ότι μαζί με άλλα πράγματα οδήγησαν, παραδείγματος χάρη, στο λοιμό ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ του Ιουστινιανού και στη συνέχεια την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τέτοιες λοιπόν κλιματικές αλλαγές παλιότερα ο άνθρωπος, επειδή δεν ήταν ανθρωπογενής, δεν μπορούσε να τις αντιμετωπίσει και δεν ήξερε από τι προέρχονται. Σήμερα ξέρουμε.
Και σήμερα ξέρουμε ότι η τωρινή κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Είναι μόνο ανθρωπογενής, θα σας πει κάποιος. Υπάρχουν οι απόψεις ότι οι ωκεανοί παράγουν πολύ περισσότερο με την εξάτμιση. Κάποιοι άλλοι μου λένε εδώ, τι ανθρωπογενής επέμβαση και παρέμβαση υπήρχε την περίοδο που η Γρυλανδία ήταν έφορος γη και κατηγούταν από τους Βίκινγκ. Η Γρυλανδία ήταν έφορη γη. Ναι, πριν γίνει παγετώνας. Η Γρυλανδία έχει παγετώνες εδώ και από εκεί προέρχονται και οι γνώσεις που έχουμε για το παλαιό κλίμα. Παγετώνες εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Εγκαταστάθηκαν άνθρωποι εκεί σε κάποιες περιοχές. Κυρίως ασχολιόντουσαν με το ψάρεμα. Δεν ήταν έφορη γη η Γρυλανδία. Μάλιστα. Θα πω στον ακροατή. Ναι, ναι. Όπως δεν ήταν και η Ισλανδία και δεν είναι ακόμα δηλαδή. Κτηνοτροφία έχει μόνο. Έτσι, δεν έχει τη δυνατότητα να, ας πούμε, γεωργικής εκμετάλλευσης ιδιαίτερης. Έτσι, δεν ήταν. Ήταν παγωμένα αυτά τα πράγματα. Μέχρι πριν από 18.000 χρόνια οι παγετώνες έφταναν μέχρι την Ελλάδα. Άρα, κύριε Μανέτα, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει σήμερα? Διότι η ποινικοποίηση δια πάσαν όσων του διοξιδίου του άνθρακα, δια πάσαν όσων, διότι εσείς είπατε ότι τα πάντα σήμερα γίνονται εμπορεύσιμα, ναι. Στην Ευρώπη κάνει τις μεγάλες πράσινες μεταβάσεις, τα περίφημα Green Deal, για τα οποία οι αγρότες όμως λένε ότι αυτό είναι η καταστροφή μας. Ναι. Κοιτάξτε, είναι η καταστροφή τους για πολλούς λόγους. Οι αγρότες πιστεύω ότι τα έχουν ή θα έπρεπε να τα έχουν με το αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και με το γεγονός ότι αυτή η κλιματική αλλαγή τίνει να γίνει για αυτή ένα εργαλείο για να αναπτυχθούν άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη να αφαιρείται αγροτική υγεία για να γίνουν πάνελ ηλιακά, ας πούμε, για ενεργειακούς λόγους. Έτσι. Μάλιστα. Και εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί να μην αποκεντρώσουμε. Ναι, καλά είναι τα πάνελ αυτά. Μας δίνουν μια δυνατότητα. Γιατί να μην αποκεντρώσουμε το πράγμα, γιατί να κάνουμε τεράστιες εκτάσεις με τέτοια πάνελ, ή γιατί παραδείγματος χάρη να ανασκάπτουμε τα βουνά για να φτιάξουμε εκεί ανεμογεννήτριες, και να μην το κάνουμε σε μια μικρή κλίμακα, είναι αυτό που λέγεται από ανάπτυξη, σε μια μικρή κλίμακα σε επίπεδο κοινότητας. Επιδοτήσεις για να φτιάξουν τα σπίτια πάνελ στη σκεπή τους. Μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες να ταιριάζουν και με το περιβάλλον. Πώς είναι οι ανεμόμυλοι που έχετε εκεί στο οροπέδιο, που είχατε μάλλον, έτσι. Τέτοια πράγματα λοιπόν, τα οποία είναι όμορφα, έχουν την προσήκουσα μορφή δηλαδή, είναι όμορφα και συγχρόνως οδηγούν και σε μια κοινοτική αυτάρκεια και σε μια, στο να αρχίσει και ο άνθρωπος στην κοινότητα να ενδιαφέρεται για το τι γίνεται γύρω του. Γιατί να ενδιαφερθεί, παραδείγματος χάρη τώρα, γιατί να ενδιαφερθώ εγώ, λέω εντός εισαγωγικών, ας πούμε, που ζω σε ένα ημιωρινό χωριό στην Αχαΐα, να ενδιαφερθώ για το ότι σχεδιάζεται, παραδείγματος χάρη, η τάδε παιδιάδα που τώρα καλλιεργείται στάρι, πατάτες, ξέρω εγώ, να γίνει φωτοβολταϊκά. Εάν όμως ήξερα ότι η δική μου ενεργειακή απέτηση μπορεί να καλυφθεί από κάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ, στο χωριό, στην κοινότητα, παραδείγματος χάρη, τότε θα ενδιαφερόμουν, θα πλησίαζε και τους άλλους ανθρώπους γύρω για να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα όλα γίνονται κεντρικά. Μιλάγαμε εδώ και δεκαετίες, μιλάγαμε για την αποκέντρωση, παραδείγματος χάρη. Πώς το είπατε, αποκέντρωση, το άλλο με τον ΤΟΤΟ, το ξέρετε, ιδίως στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα αλλά και στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Σωστό, τώρα έτσι παγκοσμιοποιημένα, ας πούμε, οι πόλεις λειτουργούν σαν κεντρομόλες δυνάμεις. Τραβάνε κόσμο, διότι εκεί, έτσι. Τώρα, και για να πούμε, όσον αφορά το ανθρακικό αποτύπωμα, έτσι, είμαστε και σε μια κοινωνία που θέλουμε όλα να τα κοιτάζουμε με αριθμούς, ας πούμε, έτσι. Και τα μοντέλα δεν πετυχαίνουν πάντα. Δυστυχώς ένα μοντέλο που πέτυχε είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτά που γίνονται σήμερα τα είχαν προβλέψει τα μοντέλα, δυστυχώς, πριν από μερικές δεκαετίες.
Κύριε Μανέτα, δεν ξέρω αν τα είχαν προβλέψει ακριβώς. Έχω μια άλλη οπτική, διότι θυμάμαι από ότι από το 75-76 η θάλασσα καταπίνει νησιά και πόλεις που δεν έχει συμβεί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία 2 και 3 βαθμούς μεσοσταθμιστικά, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής και έχουμε ανανεούμενα μοντέλα. Επίσης, δεν ξέρω αν η ανθρωπογενής κατάσταση είναι ο κύριος παράγοντας. Προτιμώ την έκφραση εγώ για να μιλάω καθαρά κλιματική μεταβολή, που λένε και άλλοι ακροατές, ούτε κρίση ούτε αλλαγή, κλιματική μεταβολή. Προφανώς ο ανθρωπογενής παράγοντας ως προς τη ρήπανση, που είναι κάτι διαφορετικό, είναι καθοριστικός, καθοριστική σημασίας. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά είναι συνέπεια του ανθρώπου. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν πάει σε green μετάβαση και χρησιμοποιεί υλικά από σπάνιες γαίες, εξορρυκτικές διαδικασίες. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι θα λύσω το πρόβλημα του πλανήτη μολύνοντας άλλες περιοχές, αλλά εδώ θα είμαι πράσινος, έχοντας ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αδιαφορώντας για τα ορυχεία στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, όπου παιδάκια δίπλα σε ραδιενεργά κατάλοιπα θα μου βγάζουν αυτό που εμένα θα μου εξασφαλίζει ένα πράσινο περιβάλλον? Σωστά όλα αυτά που λέτε. Σωστά όλα αυτά που λέτε. Εκτός από, κατά τη γνώμη μου, από το ότι η κλιματική αλλαγή, όπως και αλλιώς να την πούμε, το κρίση μου φαίνεται και εμένα πολύ, πολύ βαρύ, και ο λόγος που μου φαίνεται βαρύ είναι επειδή στην κρίση μπορεί να πάρθουν μέτρα καταναγκαστικά. Ενώ στην αλλαγή, η αλλαγή είναι πιο ήπιος όρος, ή η μεταβολή είναι πιο ήπιος όρος κτλ. Λοιπόν, αυτή η μεταβολή, εάν κοιτάξετε παραδείγματος χάρη τις καμπύλες που συνδέουν το χρόνο με τις μεταβολές του διοξιδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης, συμπίπτουν αυτές. Δεν υπάρχει επιπλέον, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η συμπεριφορά του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και μερικών άλλων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία όμως δεν είναι τόσο σημαντικά για την ώρα, έτσι. Μεθάνια και τα λοιπά, αυτά μου φαίνονται λίγο υπερβολικά. Το διοξείδιο του άνθρακα όμως έχει κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες, λειτουργεί σαν το τζάμι του θερμοκηπίου. Και το διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με την προβιομηχανική εποχή έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Όχι, δεν έχει διπλασιαστεί. Ακριβώς, έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Αυτή η αύξηση, όπως και η αύξηση της θερμοκρασίας, αφορά τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι, στις οποίες... ένα παράδειγμα πάλι που... Θα μου πείτε το παράδειγμα, έχω ένα αντίλογο, το οποίο όμως αυτές οι μετρήσεις κάνουν τα τελευταία 200 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα το τι συνέβαινε... και το τι συνέβαινε πριν από τους πάγους της Γρυλανδίας. Ναι, από τους πάγους της Γρυλανδίας, αυτό λέω. Ενώ επισταμένως μελετούμε, θα σας πει κάποιος για παράδειγμα, η αστικοποίηση του περιβάλλοντος δεν οδήγησε σε άνοδο της θερμοκρασίας. Οι τσιμέντου πόλεις δεν οδηγούν σε άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το διοξίδιο του άνθρακα, και εν πάση περιπτώσει το διοξίδιο του άνθρακα είναι ένα κομμάτι. Να μην ξεχνάμε ότι από την άλλη παίζει και ρόλο στη φωτοσύνθεση το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν το εξαφανίσουμε τελείως. Ναι, αλλά από την άλλη, αυτή η αστικοποίηση που λέτε, η χρήση της γης, η οποία αφαιρεί βιομάζα. Μάλιστα. Η βιομάζα. Αυτό λέω. Επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την απορρόφηση του διοξιδίου. Σωστό. Το οποίο είναι ήδη πολύ. Ή το κάψιμο των δασών. Και δεν τρέχει κάστανο για το κάψιμο των δασών. Η δαδιά, ας πούμε, έγινε κάρβουνο. Ναι. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε όμως για το δικό σας και το δικό μου ανθρακικό αποτύπωμα. Καταλάβατε, αυτό λέω. Τώρα κοιτάξτε, άμα είναι να συζητήσουμε το δικό μου και το δικό σας ανθρακικό αποτύπωμα, να συζητήσουμε και του Elon Musk το αποτύπωμα. Να συζητήσουμε και του Κυριάκου Μητσοτάκη το αποτύπωμα. Και των πάντων. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ τόσα σπίτια, έτσι, να θέλω να τα συντηρήσω, ούτε έχω εγώ τη δυνατότητα να πηγαίνω με το αεροπλάνο το δικό μου, ας πούμε. Στην Ελβετία. Και το αεροπλάνο δεν μπορεί να κινηθεί με μπαταρίες. Στην Ελβετία, για παράδειγμα. Ούτε τα τάγκ κινούνται με μπαταρίες στους πολέμους. Σωστό και αυτό. Έτσι, και τόσοι πόλεμοι, και τους έχουμε στη γειτονιά μας. Και επειδή πολύ σωστά είπατε ότι βγαίνουν προϊόντα όμως διαρκώς, η νέα τάση λέει θα είναι ότι αν εγώ έχω χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, θα μπορώ να σας δανείζω τα δικαιώματά μου. Αυτά συζητάνε στον Ταβός. Κοιτάξτε, γίνεται αυτό μεταξύ των κρατών. Ναι, τώρα θα γίνει και μεταξύ των πολιτών. Αυτό συζητάνε στον Ταβός. Καταλάβατε λοιπόν.
Ξέρετε τι γίνεται εδώ, παλιά θυμάμαι, έτσι, πριν από μερικές δεκαετίες, είχε βγει ένα απόφθεγμα που έλεγε «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Το τσίπησαν και οι οικολόγοι, ας πούμε, δυστυχώς. Διότι αυτό, αν το δει κανείς λίγο διαφορετικά, είναι ότι ο έχων να πληρώσει ρυπαίνει όσο θέλει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κράτη τα οποία έχουν τη δυνατότητα, έχουν τη βιομηχανία, παραδείγματος χάρη, για να ρυπάνουν με οποιοδήποτε τρόπο, εγώ επιμένω και στο διοξείδιο του άνθρακα, τι κάνουν, πουλάνε, αγοράζουν μάλλον δικαιώματα από άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν ρυπαίνουν. Τώρα η Ναμίμπια δεν ρυπαίνει. Πώς να το κάνουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρώπη ρυπαίνουν εκατοντάδες φορές περισσότερο. Αλλά και μέσα στη συγκεκριμένη η ρύπανση, η ρύπανση, το αποτύπωμα το ανθρακικό ή το θερμικό αποτύπωμα κτλ. Των πολιτών είναι ταξικό. Ο άστεγος στην Αθήνα δεν έχει ανθρακικό αποτύπωμα. Εγώ έχω πολύ περισσότερο. Και κάποιοι έχουν ακόμη πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο. Αυτοί που πάνε στον Ταβός, ας πούμε, ο καθένας με το δικό του αεροπλάνο, ας πούμε, για να καθορίσουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Νέα τάξη. Εδώ λέει, κύριε Μανέτα, ο φίλος ο Θάνος. Καλημέρα, λέει. Τα δέντρα απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά εμείς τα κόβουμε, τα καίμε για να βάλουμε ανεμογεννήτριες και δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι πολιτικές. Κανείς δεν ενδιαφέρεται αν το κλίμα αλλάζει, μεταβάλλεται. Αρκεί να πουλάνε η μεγάλη κόλωση ανεμογεννήτριες ή αυτοκίνητα με μπαταρίες και πάει λέγοντας. Αυτό του σκέιλι, τα προϊόντα, όπως είπε ο κύριος Μανέτας. Ναι, κοιτάξτε, σωστό αυτό. Και να βάλω και μια άλλη παράμετρο όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες στα βουνά. Πέραν από το αισθητικό κομμάτι, επειδή εγώ έχω και ένα ψώνιο με τα βουνά, τέλος πάντων. Πέραν από το αισθητικό κομμάτι, λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ο κατακερματισμός του περιβάλλοντος, ο κατακερματισμός των οικοσυστημάτων. Για να πάει μια τεράστια ανεμογεννήτρια εκεί πάνω, με ένα φτερό το οποίο είναι 40 μέτρα πόσο είναι, χρειάζεται νταλίκα οχταξονική. Και για να κινηθεί η νταλίκα χρειάζεται δρόμος, ο οποίος να είναι φαρδής. Και ο δρόμος αυτός εμποδίζει τη μετακίνηση των φυσικών πληθυσμών, πέραν από τα δέντρα που κόβονται. Και σωστά είπε ο φίλος, ας πούμε, ότι εντάξει, τώρα το να κόψουμε 5 δέντρα, μικρό το κακό, αλλά το να κόβουμε ολόκληρες εκτάσεις. Αυτά τα δέντρα κάπως συνεισφέρουν. Κάπως συνεισφέρουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ή μετάβασης, ή όπως θέλετε πέστε. Λοιπόν, εμείς και για να χρησιμοποιήσουμε τη γη με άλλο τρόπο. Η χρήση της γης, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, λέτε. Αυτή η αλλαγή χρήσης γης, αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και στον πρωτογενή τομέα. Μειούται ο πρωτογενής τομέας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, για την οποία συζητάμε διαρκώς. Φέρνει και αλλαγή των κοινωνικών μοντέλων, γιατί στο βιβλίο σας περιγράφεται πως η γεωργία και ορθά η κτηνοτροφία, η αλία άλλαξαν τις κοινωνικές σχέσεις. Μας είπατε, από μια εξισωτική κοινωνία πήγαμε σε μια κοινωνία ενισοτήτων. Σήμερα βλέπετε ότι έρχονται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό αλλαγές. Ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται πέρα από τη βιομηχανοποιημένη και αρκούντος ελεγμένη τροφή. Αυτή θα μπορούσε να πακτώσει, να κουμπώσει και με τις λεγόμενες ηλεκτρονικές, και δεν λέω κάτι εξωπραγματικό, πιστωτικές μονάδες συμπεριφοράς του πολίτη. Το μοντέλο δοκιμάζεται σε κάποιες χώρες για την ώρα. Άρα έχει καλό, πώς να το πω, καλώς επιδείξει απέναντι στο σύστημα, παίρνει τις μονάδες. Δεν έχεις αμφιβολίες, κόβονται οι μονάδες. Κόβεται και η πρόσβαση σε κάποια πράγματα. Λέγεται ότι αυτό εφαρμόζεται ήδη στην Κίνα. Λέγεται, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Έτσι. Και κοιτάξτε να δείτε, γενικά, έτσι όπως έχουν πάρει φόρα και έτσι όπως οι αντιστάσεις μειώνονται εδώ στην Ελλάδα, έχουν μια χαρακτηριστική απάθεια, έτσι, με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Αλλά ας το περάσουμε αυτό και ας πάμε παγκοσμίως, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη απάθεια στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για να πάρουμε το επίκαιρο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πού θα καταλήξουν αυτές? Πού καταλήγουν εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο? Επεμβαίνουν τα ΜΑΤ, ανοίγουν τους δρόμους. Κάποιοι ικανοποιούνται επειδή μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, παραδείγματος χάρη στο ταξίδι τους.
και έχει τη δυνατότητα με την καταστολή το σύστημα, από τη μια με την καταστολή και από την άλλη, κύριε Σαχίνη, με την τηλεόραση, σε τηλεοπτικό σταθμό είστε, αλλά η τηλεόραση με την ομοιομορφία των ειδήσεων και με τη δυνατότητα που έχει μέσα από τη διαπλοκή της με την εξουσία να επιβάλλει την ατζέντα, το τι θα ενδιαφέρει τον κόσμο, λειτουργεί βιοπολιτικά. Κάνει τον κόσμο απαθή. Το βλέπουμε αυτό. Παλαιότερα, παραδείγματος χάρη, μπορούσαμε να πάμε στο καφενείο και να συζητήσουμε ελεύθερα ο καθένας και να πει την άποψή του δημοκρατικά, και αυτό οι γυναίκες μπορούσαν να βγουν στις αυλές, παραδείγματος χάρη, και να κουβεντιάσουν, και να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη απόψεων, η οποία όμως προέρχεται από κουβέντα. Τώρα δεν γίνεται κουβέντα. Τώρα γίνεται ένας καθορισμός της ατζέντας από πάνω, το τι θα κουβεντιάσουμε, και αυτό περνάει μέσα από τις τηλεοράσεις σε όλα τα σπίτια και σε όλους τους καναπέδες. Και εδώ να αναφέρω έτσι πάλι αποφθεγματικά, ας πούμε, ο Ουμπέρτο Έκο κάποτε είχε ρωτηθεί σε μια συνέντευξη εάν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος πραξικοπήματος. Και είχε πει όχι, μην ανησυχείτε, υπάρχει τηλεόραση, οπότε αποφεύγεται αυτός ο κίνδυνος. Εντάξει, τώρα να εγκομιάσω την εκπομπή σας, η δική σας εκπομπή, αλλιώς και οι παρόντες εξαιρούνται. Ο Έκο το είπε, αλλά δεν είχε κατά νου ότι τελικά μπορεί να το επιβάλλει η ίδια η τηλεόραση. Έχω την εντύπωση, τον ξεπέρασε η πραγματικότητα. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, από τη Χάγη, χαιρετισμούς λέει. Η σημερινή συζήτηση με τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Μανέτα, μου θύμισε, λέει, αυτό που είδα στην περιοχή Κανάιμα της Βενεζουέλας πριν σχεδόν από ένα χρόνο. Οι ηθαγενείς έτρωγαν σκουλίκια και έντομα, τόσο νεκρά όσο και παραδόξως ζωντανά. Δεν ενέδωσα φυσικά στην πρόσκληση και πρόκληση. Η βρώση τέτοιων τροφών ταιριάζει στη βιολογία των ντόπιων, στο κλίμα, αλλά όχι σε μένα. Αυτό μου θύμισε, λέει, ο κύριος Μανέτας, αλλά θα κλείσω την ιστορία με κάτι παράδοξο. Εγώ μπορεί να μην έφαγα ζωντανά σκουλίκια, όμως στο συγκεκριμένο χωριό υπήρξε για κάποια χρόνια ελληνικό σουβλατζίδικο. Οι ιδιοκτήτες του οποίου ήταν ένας συμπατριώτης μας που είχε παντρευτεί μια ντόπια. Όταν τους έλεγα ότι είμαι Έλληνας, όλοι ήξεραν τα σουβλάκια, λέει, ως το πόσιμο. Ναι, ο άνθρωπος είναι παμφάγκο ζώων, έτσι. Τρώει απ' όλα, αλλά τα συγκεκριμένα που τρώει ανά περιοχή είναι... Έτσι, γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο πλούτος. Είναι ένας πολιτισμός, ο διατροφικός πολιτισμός, που δυστυχώς πάει να ομογενοποιηθεί και αυτός. Άλλο σοβαρό θέμα αυτό, Βέβαια. Μάλιστα. Κάπως έτσι χάθηκε και η ομίγυρη στο τραπέζι το ελληνικό. Να μην το ξεχνάμε. Ναι. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τους κοινωνικούς δεσμούς. Πολλοί λένε ότι είμαι υπερβολικός, αλλά λέω ότι το πόσιμο του Έλληνα είναι το κοινόν συνέρχεστε, η κοινότητά του. Αυτό ήταν το ανήκειν κάπου. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο. Βέβαια. Σαφώς. Τώρα ανήκουμε στον εαυτό μας. Ή αυτό προσπαθούν να μας πείσουν, ότι είμαστε άτομα. Ότι δεν υπάρχει κοινωνία, ότι δεν υπάρχει κοινότητα. Και ότι πρέπει να λειτουργούμε ως άτομα, ως homo economicus, έτσι που είναι και η κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ας πούμε, που λέει ότι είμαστε αυστηρά ιδιωτελείς και ότι το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το ατομικό και γρήγορο κέρδος. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν είναι ακόμη τουλάχιστον, και πιστεύω ότι είναι προς τιμήν της ανθρωπότητας κατά κάποιο τρόπο, ότι τα συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα και ότι αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα, παρόλο ότι η γενική ατμόσφαιρα προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, κύριε Μανέτα. Το γεγονός ότι έχουμε αναντήρητα μία τεχνολογική επανάσταση στην εποχή μας, κατά τη γνώμη σας, οδηγεί εποφελία τις κοινωνίες ή παρά το ότι η επιστήμη κάνει άλματα, αυτά στο τέλος εργαλειοποιούνται σε βάρος της? Ναι. Η επιστήμη κάνει άλματα, πλησιάζει την αλήθεια, δεν μπορεί να τη βρει όλη, βέβαια. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι η επιστήμη, να το επαναλάβω, είναι η χρήση της τεχνολογίας. Έτσι, η επιστήμη, παραδείγματος χάρη, έφτιαξε, ξέρω εγώ, αεροπλάνα. Η ίδια η επιστήμη έφτιαξε και πυράβλους που σκοτώνουν ανθρώπους. Η επιστήμη, παραδείγματος χάρη, έφτιαξε, ξέρω εγώ,
αέρια που μας βοηθάνε, παραδείγματος χάρη όταν θέλουμε να κάνουμε μια ιατρική επέμβαση, να μην πονέσουμε. Η ίδια η επιστήμη όμως έφτιαξε και αέρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να σκοτώσουν ανθρώπους. Η τεχνολογία μάλλον θα έλεγα, έτσι. Επαναλαμβάνω, μη θεωρηθεί ότι είμαι εχθρός της τεχνολογίας. Τεχνοφοβικός, όχι. Τεχνοφοβικός, όχι. Ναι. Όχι, είμαι και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι κατά βάθος το αντιλαμβάνεται. Προφανώς. Το ερώτημα είναι στην καθημερινότητα προς όφελος ποιου. Από ποιον και για ποιον. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα. Οι εργατικοί εδώ, λέει, εγκαταλείπουν το πρόγραμμά τους για επένδυση των 28 δισεκατομμυρίων λιρών ανά έτος στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Τώρα το πρόγραμμά τους είναι η δημιουργία κρατικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν λέει κάτι αυτό, λέει, στη συζήτησή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να λέει, εάν δεν περάσουμε, ας πούμε, στον αδυσόπιτο κρατισμό κατά κάποιο τρόπο, αλλά φροντίσουμε αυτές οι κρατικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, για τις ανανεώσιμες πηγές, να φροντίσουν να είναι αποκεντρωμένες. Αυτή η ιδέα της αποανάπτυξης, που δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάπτυξη, αν και η ανάπτυξη έχει γίνει ένας θεός, τέλος πάντων, για τη σημερινή κοινωνία, και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αηφόρος. Δεν μπορεί να είναι αηφόρος η ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με λιγότερα, αλλά συγχρόνως δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν υπάρχουν και αυτές τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα πάλι από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει, λέει, να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Και εδώ το θέμα είναι ποιος πρέπει να το κάνει, το άτομο ή το σύνολο. Το άτομο ή οι εξουσίες, επειδή αναγκαστικά έχουμε εξουσίες. Λοιπόν, τι κάνουν οι εξουσίες, λένε, κάνουν συνέδρια. Κάνουν συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή. Όπου εκεί υπάρχουν οι ελίτ, ας πούμε, οι βιομηχανικές χώρες, αυτές που έχουν τη δύναμη. Και είναι και κάτι παρακατιανοί που πάνε σε αυτές τις συγκεντρώσεις από χώρες φτωχές, από χώρες πρώην απικίες, έτσι, οι οποίες γνωρίζουν, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν το εξής, ότι η σημερινή κρίση, είτε οικονομική είτε κλιματική κτλ., και το γεγονός ότι υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, οφείλεται στα 500 χρόνια της απικιοκρατίας. Ήταν πρώην απικίες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είδαν αυτοί οι άνθρωποι τα αγαθά, αν θέλετε, της τεχνολογικής ανάπτυξης. Και τώρα που πάνε να τα δούνε αυτά τα τεχνολογικά αγαθά, τους λένε stop, το ανθρακικό αποτύπωμα. Δεν μπορούμε, πρέπει όλοι μαζί, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Ξεπουληθείτε λοιπόν για να αγοράσετε ανεμογεννήτριες τεράστιες και πάρτε ως ανταπόδοση, ξέρω εγώ, κάποια τρόφιμα ή κάτι τέτοιο. Μια αναδάσωση, ας πούμε. Να φροντίσουμε εμείς να κάνουμε μια αναδάσωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Οι κρίσεις, πάντοτε οι κρίσεις, οδηγούσαν. Εδώ θα κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Οι κρίσεις από το 80 και πέρα οδηγούν σε αύξηση της ανισότητας. Μέχρι το 80, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο, παραδείγματος χάρη, να απολάμβαναν οι πολίτες το λεγόμενο κράτος δικαίου και το κράτος πρόνοιας. Από τη στιγμή που μπήκε ο νεοφιλελευθερισμός σε αυτή την ιστορία και από τη στιγμή που κατέρευσε και το αντίπαλο δέος, έτσι, με όλα τα κακά του, λειτουργούσε όμως ως αντίπαλο δέος. Το φοβόντουσαν τον σοσιαλισμό, τον υπαρκτό, με αυτή την έλλειψη ελευθερίας και τα λοιπά, για να μην, έτσι, να τα λέμε όλα και να μην παρεξηγιόμαστε. Έτσι. Ωστόσο, εκείνο το σύστημα έλεγε στις ελίτ του δυτικού κόσμου ότι κοιτάξτε, μην παρατραβάτε το σκηνή, γιατί ο κόσμος θα αγανακτήσει, θα έχουμε εξεγέρσει, θα έχουμε το ένα, θα πάθετε, τι θα πάθετε. Θα επικρατήσει, παραδείγματος χάρη, ο υπαρκτός ή, ξέρω εγώ, ο σοσιαλισμός οποιοδήποτε είδους. Επομένως, φρόντιζαν να έχουν αμολυμμένα κατά κάποιο τρόπο τα λουριά και έτσι προέκυψε το κράτος πρόνοιας και το κράτος δικαίου. Από τη στιγμή που κατέρευσε το αντίπαλο δέος, και ξέρουμε όλοι καλά πώς κατέρευσε, είναι πια αδυσόπιτος ο καπιταλισμός. Θέλω Δεν σταματάει με τίποτα.
Και θα οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα. Και η κλιματική κρίση θα οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα. Μα γιατί κάποιοι θα έχουν τις δυνατότητες, κάποιοι άλλοι δεν θα τις έχουν. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ακόμη και μέσα στην Ευρώπη, κύριε Μανέτα, αυτή η ανισότητα είναι εκρηκτική. Βέβαια. Και αυτό το βίο της μετάβασης. Προσέξτε τώρα, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα του ανθρακικού αποτυπώματος στον πλανήτη. Η Ελλάδα που μέσα στη φτωχοποίηση των μνημονίων, των χρεών και της πτώχευσης κλήθηκε να πάει πιο γρήγορα από όλους τους άλλους στο επιβλαβές για το περιβάλλον λιγνίτη, στην απολιγνητοποίηση χωρίς ουσιαστικά σχέδια μετάβασης. Στην ουσία έχουμε γίνει ο καλύτερος εισαγωγέας πανάκριβου φυσικού αερίου. Αυτό έχουμε γίνει ως χώρα. Και στέλνουμε και το λιγνίτη βορειότερα από εμάς για να παίρνουμε το ρεύμα, χωρίς να μολύνουμε εμείς, να παίρνουμε το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτη που στέλνουμε έξω. Αυτό κάνουμε. Ναι, παράλληλα να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουν φυτρώσει χιλιάδες ανεμογεννήτριες ανά την επικράτεια. Μάλιστα. Αλλά το ρεύμα έχει πάει στα ύψη. Και είναι και χρωματιστό, ξέρετε, δεν έχει πάει μόνο στα ύψη. Ναι, καλά, εκεί προκάζει δακτορικό για να καταλάβει την εξίσωση. Τον αλγόριθμο. Από την άλλη, η Δαδιά, μιας και την αναφέραμε, ένα σπάνιας φυσικής και ιστορικής ομορφιάς δάσος, κατακάηκε και οι πρώτες σκέψεις ήταν πώς θα μπουν ανεμογεννήτριες. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Βέβαια, γιατί τα πάντα γίνονται με την αναλογία κόστος-οφέλους πια. Όπου το κόστος και το όφελος αποτιμώνται μονεταριστικά, με χρήμα δηλαδή. Έτσι. Τι αξία έχει, τι αισθητική αξία έχει, τι βγάζουν με χρήμα, τι αισθητική αξία έχει η Δαδιά, τόση. Τι αξία θα έχει εάν την κάψουμε, εάν καεί τέλος πάντων έτσι για να μην στις συνωμοσίες και τα λοιπά. Αν καεί, αν την αφήσουμε να καεί, τι αξία θα έχει αν εκεί βάλουμε ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερη. Άρα το κάνουμε. Δεν υπάρχει δισταγμός πια. Κύριε Μανέτα, με ρωτάει πολλοί κόσμος, μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα λοιπόν ο πρωτογενής τομέας έχει να πει κάτι για χώρες όπως η Ελλάδα. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν συμβαίνει αυτό, ως χώρα η οποία είχαμε μια ικανοποιητική γεωργική παραγωγή, ως μια χώρα η οποία μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι αυτάρκης όσον αφορά την τροφή, έτσι, γιατί το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι η τροφή. Δυστυχώς λυπάμαι και ντρέπομαι που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να έχει εγκαταληφθεί η ύπαιθρος και να μας λένε άλλοι τι πρέπει να φυτέψουμε. Λυπάμαι πραγματικά. Για μην πούμε για τη χαμένη μάχη των σπόρων, του πρωτογενούς υλικού. Και αυτό, ναι, ότι είναι εξαρτημένοι από τις εταιρείες πια οι αγρότες, πάρε αυτό και τίποτα άλλο, ας πούμε, έτσι. Και θα πάρεις επιδότηση αν πάρεις αυτό. Κοιτάξτε, έτσι δουλεύει το σύστημα δυστυχώς και όσον αφορά το πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση, έτσι, εξαρτάται από το αν θα καταρρεύσει το σύστημα, νομίζω, γιατί πια ο κόσμος, έστω και αν αντιδρά και δεν θα σταματήσει ποτέ να αντιδρά, δεν έχει πια τη δυνατότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν, ας πούμε, τι έγινε πριν από λίγο καιρό με τις φωτιές, έτσι. Ό,τι έγινε και με τον κορονοϊό. Απαγορευτικά μέτρα. Έκανα μια εκδρομή εκείνη την εποχή, ας πούμε, που ξέρετε ότι αυτοί που, οι οποίοι αγαπάν τα βουνά είναι και αυτοί οι οποίοι τα προσέχουν. Και είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση σε ένα βουνό που ήθελα να πάω. Δεν θα πας, λέει, εκεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Έτσι, δηλαδή, το σύστημα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος για μένα, όσον αφορά και την κλιματική μεταβολή. Ακολουθώ, έτσι, για να μην σας... Όχι, θα πείτε αυτό που νομίζετε εσείς, προς Θεού, δεν είναι... Αυτό είναι ότι το σύστημα θα αντιδράσει με αυτό που ξέρει, δηλαδή με τη βία. Με τη βία, τις απαγορεύσεις και τους επιπλέον νόμους, τους περιορισμούς και την πειθαρχία. Λέει εδώ η φίλη μου η Μάρθα, είναι η τελευταία παρέμβαση για σήμερα, Κροατή, και έχουμε κουράσει και τον κύριο Μανέτα. Για αυτή την περιβόητη πράσινη μετάβαση, ανάπτυξη με βίαιο τρόπο μέσω φωτοβολταϊκών ανεμογεννητριών κτλ. Αλήθεια, λέει κύριε Μανέτα, πόσο καθαρή είναι όταν μετά από 10-20 χρόνια πρέπει να θαυτούν οι μπαταρίες στο χώμα και με τις βροχές το λίθιο και οι υπόλοιπες θανάσιμες για την υγεία μας ουσίες
θα εισχωρήσουν καλλιέργειες, όσο για τα φωτοβολταϊκά πάνελ, σας καλώ να δείτε το βίντεο από τις τεράστιες εκτάσεις οικόπεδα στην Αλαμπάμα που καταστράφηκαν ολοσχερώς από δυνατή υπέρμετρη χαλαζόπτωση και κλαίνε οι αγρότες. Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει όλα όσον αφορά τα μεγαλεπίβολα, τα βιομηχανικά σχέδια για την ενεργειακή μετάπτωση κατά κάποιο τρόπο, τα μεγαλεπίβολα, έτσι, όπου εάν καταστραφεί παραδείγματος χάρη, όπως είπατε, από χαλαζόπτωση μια τεράστια περιοχή, επειδή η φύση, έτσι, δεν εκδικείται, η φύση κάνει τη δουλειά της. Σωστό αυτό. Εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη. Η φύση δεν εκδικείται ποτέ. Είναι λάθος η έκφραση, έχετε δίκιο. Ναι. Η φύση κάνει τη λειτουργία της. Αυτό που κάνει τη λειτουργία της, ναι. Και χαλάζι θα έχουμε και χιόνι θα έχουμε και το ένα θα έχουμε και άνεμο θα έχουμε που μπορεί και κεραυνό να ρίξει κάτω. Τι λέτε, κύριε Μανέτα, θα έχουμε χιόνι τον Ιανουάριο? Δεν είδατε τις ζωντανές συνδέσεις ότι Ιανουάριο μήνα χιόνιζε στο Πηλιό και ήταν είδηση? Ναι, αυτό είναι μία άλλη κομική ιστορία. Όχι, δεν είναι κομική, έχει εξήγηση. Αν δεν έχεις έργα υποδομής για ανοιχτούς δρόμους μετά τις καταστροφές, θα τα ρίξεις στο χιόνι. Αυτό είναι. Απλό είναι. Ναι. Κοιτάξτε, και σε αυτό, να δείτε έτσι πώς αντιδρούμε και πώς... ξέρετε, υπάρχει βιολογικά, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει ο φόβος, ο οποίος είναι ένα έμφυτο συναίσθημα, και υπάρχει και η φοβία, ο εκλαμβανόμενος φόβος. Να εκλαμβάνουμε ότι κάτι είναι απειλητικό. Από τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που στις ειδήσεις πρέπει απαραίτητα ή με εκείνα τα φρικιαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, ας πούμε, ότι θα βρέξει, παιδιά. Μα πώς δεν θα βρέξει, ρε φίλε? Θα βρέξει, φυσικά θα βρέξει. Θα χιονίσει, λέει, μη βγαίνετε έξω. Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκια που ήμασταν όταν χιόνιζε στην Κηφισιά, στην Αθήνα έμενα τότε. Όταν χιόνιζε στα βόρεια προάστια, σηκωνόμασταν και φεύγαμε. Δεν μας εμπόδιζε κανείς και κανείς δεν έπαθε τίποτα και πηγαίναμε και χαιρόμασταν. Τώρα, λέει, χιόνιζε και απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην Πάρνηθα. Δηλαδή, καλλιεργείται μια φοβία όσον αφορά τα τρέχοντα, όχι της κλιματικής αλλαγής, τα τρέχοντα καιρικά φαινόμενα. Θεωρούμε κακοκαιρία το χιόνι το χειμώνα, κακοκαιρία τη βροχή, ενώ είναι κάτι φυσικό, εντελώς φυσικό. Και ο άνθρωπος ήταν πάντοτε σε αρμονία με αυτές τις αλλαγές στη φύση. Ωστόσο τώρα, μέσα από την καλλιέργεια της φοβίας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το σύστημα δηλαδή, τείνουμε να αρχίσουμε να φοβόμαστε για τα πάντα. Τείνουμε να φοβόμαστε για την υγεία μας καθημερινώς. Μη βγεις έξω, λέει, γιατί μπορεί να κολλήσεις. Να κολλήσω, ρε φίλε. Πάντα κόλλαγα. Πάντα. Κάθε τόσο και λιγά και κάτι παθαίναμε, τέλος πάντων. Και ήμασταν συμφιλειωμένοι και με την αρρώστια. Τώρα είμαστε όλοι υποψήφιοι άρρωστοι. Δεν χωρίζεται ο κόσμος σε υγιείς και αρρώστους. Χωρίζεται σε υποψήφιους αρρώστους και αρρώστους. Και οι υποψήφιοι άρρωστοι περιορίζουν τη ζωή τους. Πώς το είχε πει ο Αγκάμπεν, ότι μας λένε να απεμπολίσουμε τη ζωή για τη ζωή μας. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έτσι. Γιάννης Μανέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε μαζί του για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Κύριε Σαχίνη, να σε πω, Γιώργο Σαχίνη, ξέρω εγώ να σε πω, έτσι, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα και λόγω διαφοράς ηλικίας, πέρασα πολύ ωραία. Εντάξει, και να σου πω κάτι έτσι ως εγκόμιο, ας πούμε. Όχι, να μην πείτε τίποτα άλλο, θέλουμε όχι, να σας... Όχι, θέλω να το πω, να το ακούσουν οι φίλοι, ότι είστε ένας από αυτούς τους δημοσιογράφους οι οποίοι αφήνουν τους συνομιλητές τους να μιλούν. Και ένας από αυτούς τους δημοσιογράφους που πριν καλέσουν κάποιον, κάθονται και διαβάζουν. Έτσι εγώ σας καταλαβαίνω. Δεν σας ξέρω, πρώτη φορά μιλάμε σήμερα, έτσι. Αλλά έτσι έχω καταλάβει βλέποντας σποραδικά τις εκπομπές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και για τον καλό σας λόγο. Διότι όποιος λέει ότι δεν του αρέσει ο καλός λόγος, μάλλον κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Θέλω να σας ευχαριστήσω.